the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Jazz The Two of Us είναι εδώ, στο καθιερωμένο ραντεβού του βράδυ Σαββάτου στον Αλφα. Τίποτα όμως δεν είναι ίδιο. Και εμείς, όπως και εσείς, είμαστε ακόμη σε σοκ από την τραγωδία. Επικρατεί η θλίψη και ο πόνος, τα συλληπιτήριά μας στους οικείους των θυμάτων, αν και όλα αυτά που λέω είναι λίγα και τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο τους. Την προηγούμενη εβδομάδα, συμμετέχοντας και εμείς στο εθνικό πένθος, απήχαμε. Σήμερα όμως επιστρέψαμε. Λίγο διαφορετικά. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε μια ευχάριστη συντροφιά για όλους εσάς. Απόψε θα είναι ένα διαφορετικό Just. Θα μείνουμε μόνο στη διαγωνιστική μας διαδικασία. Και κάπως έτσι θέλω να καλωσορίσω τους κριτές μου. Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι μου κριτές, σε όλες τις συνθήκες. Βίκη μου. Νιώθω, τα πες όλα, Νίκο. Όλοι νιώθουμε περίεργα, μια βαθιά λύπη, ανάμεικτα, αμήχανα. Αλλά είμαστε εδώ γιατί καλούμαστε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, την εργασία μας. Και ελπίζουμε να ξεχαστούμε για λίγες ώρες, όσο είναι αυτό δυνατόν. Δέσποινα. Δύσκολες μέρες έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε. Δύσκολα συναισθήματα, αλλά θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να περάσουμε καλά. Σταμάτη. Όντως είναι δύσκολες μέρες. Μαύρες, σκοτεινές, αλλά από τη στιγμή που σκέφτομαι τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι που χάσανε τους δικούς τους, μοιάζει η δική μου στεναχώρια σχεδόν γελιογραφία. Γι' αυτό σέβομαι πολύ περισσότερο αυτό που αισθάνονται και θα προσπαθήσουμε εδώ, χωρίς υπερβολές, να μην κάνουμε ένα πάρτι, ούτε μια γιορτή, να κάνουμε ένα παιχνίδι, που θα μας απομακρύνει λίγο από το μαύρο. Χωρίς όμως χορούς και τραγούδια άλλου τύπου. Έτσι πολύ νομίζω σωστά. Ότι πρέπει να φερθούμε. Κέτι. Σίγουρα η καρδιά μας έχει ραγίσει όλων. Όλο αυτό το καιρό προσευχόμαστε για τους γονείς των παιδιών και για τους συγγενείς. Θα κάνουμε το καλύτερό μας, θα φορέσουμε το χαμόγελό μας, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε στη δουλειά μας. Και θα κάνουμε το καλύτερό μας για να περάσει ο κόσμος όσο γίνεται καλύτερα. Πολύ σωστά. Το Just, κυρίες και κύριοι, όμως, όπως ξέρετε, κάθε σεζόν προσφέρει σε ένα φορέα. Φέτος, λοιπόν, αποφασίσαμε να στηρίξουμε το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το ΚΕΑΤ, που είναι ο μοναδικός φορέας για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία δράσης και παρέχει τις υπηρεσίες του εδώ και 100 χρόνια. Μέρος, λοιπόν, των εσόδων, όπως αυτά διαμορφωθούν στον τελικό, θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του ΚΕΑΤ. Και νομίζω είναι η ώρα, σε αυτό το κλίμα, να ανοίξω τις γραμμές.